Και τώρα καλούμε στο βήμα τον Νίκο Αγγελίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, δεν θα πάω με την ομιλία έτσι για να σπάσει λίγο ο πάγος. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος. Εκτός του ότι βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε συντρόφους και συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα στη Φιλαδέλφεια, τούτη εδώ την ώρα που βρισκόμαστε, υπάρχει ένα μαθητικό φεστιβάλ, μία εκδήλωση μαθητών και είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει και ο μικρός μου γιος, ο 13χρονος, έτσι θα έχει γράψει ένα για τα παιδιά της Παλαιστίνης. Λυπάμαι που δεν είμαι εκεί, αλλά χαίρομαι που είμαι εδώ. Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό να αισθανόμαστε ότι τα παιδιά μας είναι στο σωστό δρόμο, το δρόμο του δίκαιου, του αγώνα και της διεκδίκησης και της αξιοπρέπειας, γιατί όλα αυτά πρεσβεύει το κόμμα μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε για τέταρτη φορά μπροστά στις κάλπες, μέσα σε 13 μήνες και είναι δεδομένο ότι και αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το ξέρω, θα μου πει, το κόσμος έχει κουραστεί. Είναι πολλοί κόσμος που συναντάμε και σου λένε άντε πάλι εκλογές, πάλι τα ίδια. Μας έχουν βάλει στη γωνία, στο ring, μας πυροβολούν, μας χτυπάνε, τι θα κάνουμε. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε, να αντιδράσουμε. Και πάνω στο ring που μας έχουν βάλει και θεωρούν ότι μας έχουν χώσει στη γωνία στα σκηνιά, εμείς να γυρίσουμε και να τους ρίξουμε την πρώτη γροθιά. Οργανωμένα, μαζικά και συλλογικά. Ατομικά ο καθένας μπορεί να διεκδικήσει κάτι μικρό, αλλά συλλογικά μπορούμε να διεκδικήσουμε το όνειρό μας που είναι κάτι πολύ μεγάλο, ο σοσιαλισμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονειρευόμαστε, με αυτό που θα θέλαμε να είναι, μία συνένωση των λαών, μία ένωση αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης, με κοινούς αγώνες απέναντι στα συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που σκαρφίστηκαν και δημιούργησαν και για την οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα μίλησε από την αρχή, από τη δημιουργία της, από τα γενοφάσκια της, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η Ένωση των Κεφαλαιοκρατών, είναι η Ένωση η οποία εργάζεται με χίλιους δύο τρόπους και τεχνάσματα για το κεφάλαιο, είναι το εργαλείο των πολυεθνικών εταιριών, των κολοσσών, των εφοπλιστών, της αστικής τάξης, για να κάνουν τη δουλειά τους με μαστίγιο και καρότο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο απαρατήρητη δεν περνάει από τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που δίνει τις κατευθύνσεις και υπαγορεύει ουσιαστικά το 90% των νόμων που ψηφίζουν παρέα η κυβέρνηση και τα υποτιθέμενα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα αστικά κόμματα που κάνουν τη δουλειά τους μέσα από τον ψευτομανδύα των δίθεν αντιθέσεων και διαφορών. Οι ίδιοι είναι, όλοι τους, ολόιδιοι. Οι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Μόνο μία αντιπολίτευση υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Αντιπολίτευση δυνατή, μαχητική, ουσιαστική. Είναι το ΚΚΕ. Πολλοί από τους αντιλαϊκούς νόμους τους οποίους βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας έχουν περάσει πρώτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις ευλογίες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της υποτιθέμενα αντιδραστικής ελληνικής λύσης. Ακούστε και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει ό,τι και η Νέα Δημοκρατία στο 75% των ψηφοφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΠΑΣΟΚ το 93%. Το κόμμα του Βελόπουλου συμβαδίζει με τη Νέα Δημοκρατία στο 54,3% των ψηφοφοριών. Συνολικά, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ 2 τώρα, ναι, Νέα Αριστερά, έχουν ψηφίσει το ίδιο πράγμα χωρίς να αλλάξουν ούτε τελεία μεταξύ τους, δηλαδή στο 70% των ευρωψηφοφοριών. Πλέον δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα, μιλάνε από μόνοι τους οι αριθμοί. Πίσω από αυτές τις συστρατευμένες ψήφους κρύβονται τα μεγάλα προβλήματα του λαού, η ακρίβεια, τα φθηνά μεροκάματα σε σύγκριση με το πραγματικό κόστος ζωής, η αύξηση των ωρών εργασίας, οι απλήρωτες υπερορίες και η εμπορευματοποίηση των αγαθών που δικαιούνται δωρεάν και με αμεσότητα όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, η υγεία και η παιδεία. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και θριαμβολογούσε χθες, μόλις γύρισε από τους φούρνους, είχα πάει λίγο μετά από την Κατερίνα, τη συντρόφισσα Κατερίνα Γεράκη, Ικαρία και φούρνους. Και εκεί οι κάτοικοι μου έλεγαν τα προβλήματα. Που δεν υπάρχει
γιατρός στο νησί, ένα νησί 800 κατοίκων. Δεν υπάρχει παιδικός σταθμός για τα 10 παιδάκια που είναι στην ηλικία αυτή. Δεν υπάρχει παιδική χαρά, γιατί σε κάποια άλλη παιδική χαρά της χώρας δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και αποφάσισαν ότι το σωστό είναι κλείνουμε όλες τις παιδικές χαρές, αντί να επιδιορθώσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να υπάρχει ασφάλεια στα παιδιά που δεν θα παίζουν και δεν θα κινδυνεύουν. Μου έλεγαν λοιπόν εκεί οι άνθρωποι στους φούρνους πολλά και διάφορα, και είδα τον Πρωθυπουργό χτες, ο οποίος βγήκε θριαμβολογώντας και τόνισε ότι πλέον στις απομακρυσμένες περιοχές η παιδεία περνάει σε ένα άλλο ψηφιακό επίπεδο, που δεν θα υπάρχουν δάσκαλοι, θα υπάρχουν υπολογιστές και τα παιδιά θα κάθονται μπροστά σε ένα υπολογιστή, θα μιλάνε στον υπολογιστή, θα έρχονται σε αντιδιαστολή και θα παρατίθενται με τα επιχειρήματά τους στον υπολογιστή και πάει, λύθηκε το πρόβλημα. Αποκοινωνικοποίηση, κοινωνικοποίηση της κοινωνίας σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες θα έπρεπε να είναι σημαία μας, γιατί οι άνθρωποι εκείνοι δίνουν πραγματική μάχη για να καταφέρουν να επιβιώσουν με όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Έτσι, πέθανε ένας συγχωριανός τους και δεν είχαν τρόπο να πιστοποιήσουν το θάνατο, και πήρανε με Skype ένας απλός πολίτης σε ένα γιατρό που ήταν σε κάποιο άλλο νησί να του δείξει ότι ο νεκρός έχει ακαμψία. Πράγματι είναι θλιβερά όλα αυτά. Και είναι θλιβερά γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται και υποτίθεται ότι αυτή η συγκλονιστική ομπρέλα κάτω από την οποία θα ζούσαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα περιέκλει όλα αυτά και θα τα έλυνε όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που μας είχαν πει παραμυθιάζοντάς μας στην αρχή τότε, το 92, που σώθηκε η Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη, τα νέα δεδομένα, οι λαοί μαζί και κουραφέξελα. Πρέπει να δώσουμε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση μία δυνατή κλωτσιά στο σύστημα αυτό. Στο κλειστό κλαμπ των κεφαλαιοκρατών. Τέτοιο κλαμπ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι η πραγματική της ταυτότητα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρωτάνοιξε τις πύλες των πληστηριασμών λαϊκών οικογενειών με εικόνες που βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα και ανατριχιάζουμε. Συντρόφοι σε σύντροφοι, φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η Ευρώπη των μονοπωλίων και του υπεριαλισμού παίζει επικίνδυνα παιχνίδια στην παγκόσμια σκακέρα, έχοντας απόλυτο συμπαραστάτη την ελληνική κυβέρνηση με την αλήγιστη και άκρος επικίνδυνη συμπεριφορά της. Και όχι μόνο την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα της υποτιθέμενης αξιωματικής και γενικότερα της αντιπολίτευσης στα αστικά κόμματα. Η εμπλοκή της χώρας μας σε πολέμους σε διάφορα σημεία του πλανήτη έχει και την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Με ευρωψηφοφορίες δίνεται το πράσινο φως για εμπλοκή στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βλέπει καμία γενοκτονία. Έχουν δολοφονήσει εν ψυχρό 35.000 ανθρώπους, τα μισά είναι παιδιά, μιλάμε για γενοκτονία ενός λαού, και μας λένε ότι είναι το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Και περνάει αυτό και από τα κόμματα εδώ και από το λαό που αντιδρά, βγαίνει στους δρόμους, αλλά έχει όλο αυτό το πακέτο στο κεφάλι του. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, οι ευρωβουλευτές που είναι σήμερα στη Νέα Αριστερά και η Ελληνική Λύση στήριξαν με ψήφισμα τη συνέχιση της εξόντωσης του Παλαιστινιακού λαού, που ήδη μετράει ένα πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά υπερψηφίζουν και την αποστολή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού και στρατιωτών στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι, εμπλέκοντας τη χώρα μας στον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσία, στον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην Ερυθρά Θάλασσα βρίσκεται η φρεγάτα Ήδρα για να αντιμετωπίσει τους Χούθη, έτσι μας λένε, αλλά στην ουσία είναι μια ακόμη ασπίδα του κεφαλαίου για να περνούν ανεμπόδιστα και ανενόχλητα τα πλοία των εφοπλιστών και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και να αυγατίζουν ακόμα περισσότερα τα κέρδη τους. Ο λαός, εμείς οι οποίοι πληρώνουμε καθημερινά όλη αυτή την ιστορία, θα πρέπει να ξέρουμε, γιατί δεν παίζει από τα μέσα ενημέρωσης, έτσι ακούσατε ότι είμαι δημοσιογράφος, και είναι ένας χώρος ο οποίος είναι λαϊλατημένος από το πολιτικό σύστημα και έχει λαϊλατίσει και την πολιτική του τόπου. Έτσι, δεν μας λένε λοιπόν ότι η φρεγάτα αυτή που βρίσκεται εκεί για να προασπίζει τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών και των εφοπλιστών στοιχίζει σε εμάς, στις τσέπες των φορολογουμένων αυτού του λαού, μισό εκατομμύριο ευρώ καθημερινά. 500.000 ευρώ. Ενώ ο λαός ζει πλέον σε ένα καθεστώς πλήρους φτωχοποίησης. Η Ευρώπη των καπιταλιστών, το γιώτα με ήττα, γιατί ληστές είναι, κρύβεται πίσω από τις σοβαρές και επικίνδυνες ελλείψεις στην πολιτική προστασία. Είναι αυτή που προκάλεσε το έγκλημα των τεμπών. Είναι αυτή που ορίζει τις γραμμές
και τα κόμματα εξουσίας τις υλοποιούν. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ παλιότερα, το ΠΑΣΟΚ και ξανά στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία και λίγο ΠΑΣΟΚ και λίγο συγκυβερνήσεις, είναι αυτοί που αποφάσισαν για μας με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που μόνο για μας δεν είναι. Μην ξεχνάμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι και το είδαμε και στην ιστορία με τα ΤΕΜΠΗ, έτσι η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων, η οποία και οδήγησε με σταθερά εγκληματικά βήματα σε όσα ζήσαμε στα ΤΕΜΠΗ. Για να μην κοροϊδευόμαστε και να καταλάβουμε όλοι μας τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξεχύλωμα του ωραρίου και των ημερών εργασίας έχει τη σφραγίδα της, όπως και η ιδιωτικοποίηση της παιδείας και της υγείας προς χάρη των μεγάλων συμφερόντων, όπως και η αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγα χέρια και την εκμετάλλευσή της, εξαθλιώνοντας όλο και περισσότερο τη φτωχή αγροτιά. Όπως και η δήθεν πράσινη μετάβαση και πράσινα άλογα, έτσι, γιατί το ρεύμα έχει ανέβει στα ύψη, έρχεται ο λογαριασμός και τρέμεις να τον ανοίξεις και σου λένε ότι αυτή εδώ είναι η εξέλιξη. Και οι πάροχοι της ενέργειας είναι αυτοί οι οποίοι όλο και περισσότερο μεγαλώνουν τα κέρδη τους. Όπως και τα αντιπλημμυρικά έργα και τα αντιπυρικά, για να αντιμετωπίσουμε την ίδια τη φύση η οποία μας εκδικείται με όλα αυτά που τις κάνουμε και τις πληγές που ανοίγουμε, και τα οποία αυτά έρχονται και πάλι και προκαλούν τον ίδιο το λαό. Γιατί στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται ο λαός. Τα έργα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα κάποια κονδύλια που βγαίνουν δεν είναι για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η κατάσταση. Θα περάσουν με δικές τις οδηγίες να γίνουν τα αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα όπως εκείνοι θέλουν, για να περάσει το χρήμα στις τσέπες των ολίγων και τα έργα να γίνουν με συγκεκριμένο τρόπο και δομή, η οποία το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι επαρκής και ασφαλής για το λαό. Πάμε στο θέμα της προσφυγιάς. 27.000 νεκροί, 100 νεκρών εδώ. Στη Μεσόγειο, τελευταία δεκαετία, με ναυάγια, με την Πύλο, με τη Λαμπεντούζα, με. Είναι μια τραγική εξέλιξη μιας άγριας πολιτικής, όπου η λύση που προτείνεται είναι η καταστολή, στα σύνορα και όχι μόνο, οι απελάσεις, οι επαναπροωθήσεις, οι φράκτες και ο εγκλωβισμός σε ανθρώπινες φυλακές, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν το βήμα διεκδικώντας όχι τίποτα παραπάνω από τη ζωή. Σε όλο αυτό τον ρημαγδό το ΚΚΕ αντιπαρατίθεται και αντιδρά με κάθε αγωνιστικό τρόπο από την πρώτη στιγμή. Το ΚΚΕ είναι ο γνήσιος, ο σταθερός, ο διαχρονικός, ο αταλάντευτος αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής της. Ξέχασα το τι. Εδώ τίθεται λοιπόν το κλασικό ερώτημα. Αφού είστε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας το λένε πολύ, έτσι, τι κάνετε, γιατί συμμετέχετε σε αυτές τις εκλογές, τι διεκδικείτε, τι είναι αυτό που θέλετε? Ακριβώς γι' αυτό συμμετέχουμε στις εκλογές. Γι' αυτό το λόγο βρίσκεται σε θέση μάχης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΚΚΕ, που είναι το μοναδικό κόμμα που αποκαλύπτει την πραγματική δράση της Ένωσης, της συμμορίας, της λυκοσυμμαχίας αυτής. Αντιπολιτεύεται την αντιλαϊκή πολιτική της, το ΚΚΕ, και βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών. Είναι λοιπόν αναγκαίο καλό να ενισχύθει το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές, για να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια Ευρώπη σοσιαλιστική, μια Ευρώπη που θα ανήκει στους εργάτες, τους αγρότες, το λαό. Το ΚΚΕ μπορεί να κοιτάει στα μάτια το λαό. Δεν έχει καμία απολύτως εξάρτηση από κανέναν, από κανένα απολύτως συμφέρον. Είναι μπροστά στους αγώνες της εργατικής τάξης, της μαχόμενης αγροτιάς, των αυτοαπασχολουμένων, των φοιτητών, της νεολαίας, των μεταναστών. Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, συναγωνίστριες, συναγωνιστές. Εδώ και τρεις δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο και τα αιμοβόρα δόντια της. Από το 1992, με τη συνθήκη του Μάστριχτ, στην οποία μόνο το ΚΚΕ αντέδρασε και καταψήφισε στην Ελληνική Βουλή, από την απάτη αυτή της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης και τα όσα συνεπακόλουθα βιώνουμε καθημερινά πλέον στις τσέπες μας και στις ζωές μας. Το ΚΚΕ φώναξε και αντιστάθηκε στη συνθήκη της Λισαβόνας, στον ανταγωνισμό που θα έφερνε δήθεν οικονομική ευημερία και ανάπτυξη για όλους, καλούς μισθούς και χαμηλές τιμές στα προϊόντα
και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Πού είναι όλα αυτά, τα βλέπει κανείς, τα παρακολουθεί μέσα από την καθημερινότητα αυτά κάποιος και τα έχει δει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συμμαχία των μονοπωλίων, μια διακομματική και διακρατική υπεριαλιστική ένωση, είναι η αντίπαλος των λαών. Δεν είναι με τους λαούς και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Μην τρέφει κανείς σε αυταπάτες. Μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει και δυστυχώς θα γίνει. Αλλά εμείς θα την πολεμήσουμε. Είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει αμέσως και εμέσως την εντολή να επεκταθούν οι ελαστικές μορφές εργασίας, να εξαφανιστεί η σταθερή εργασία, να δουλεύουμε 13 ώρες την ημέρα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία οραματίζεται την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, είναι αυτή που κουκουλώνει τα εγκλήματα της εργοδοσίας, είναι αυτή που προωθεί την τηλεεργασία και τη δουλειά σε πλατφόρμες χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Καταργώντας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μειώνοντας τους μισθούς, ληστεύοντας με κάθε τρόπο το μόχθο των εργαζομένων. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή όπου σε 10 κράτη-μέλη απαγορεύεται ο συνδικαλισμός και σε περισσότερα από 15 κράτη ισχύουν μέτρα απαγόρευσης του δικαιώματος στην απεργία. Η αριθμή είναι αμήλικτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 16 εκατομμύρια ανέργους. Έχει 95 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το 1 τέταρτο είναι παιδιά κάτω των 18 ετών. Παιδιά τα οποία βρίσκονται τώρα στο μεγάλο τους ντουζένι, στην προσπάθεια να βγουν στη ζωή και να αντιστρίψουν με όλες τις δυνάμεις. Και ένα 16% στα επίπεδα της φτώχειας, κάτω από τα όρια της φτώχειας, είναι πάνω των 65 ετών, δηλαδή στα όρια της σύνταξης. Τώρα βέβαια έχει χαθεί η μπάλα με τη σύνταξη, ποιος ξέρει πού και πώς θα μπορέσουμε να την πάρουμε, με τους κατρούγκαλους και τους άξιους συνεχιστές τους, ποιος ξέρει πότε θα τα καταφέρουμε. Θα το πολεμήσουμε, θα το παλέψουμε. Εδώ είμαστε, θα δώσουμε τη μάχη. Γιατί σε όλα αυτά υπάρχει απάντηση. Και η απάντηση αυτή είναι το ΚΚΕ. Στην πενταετή θητεία τους, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ πραγματοποίησαν πάνω από 320 ομιλίες στην Ολομέλεια με άξονα πάντα και μόνο τα συμφέροντα των πολλών. Σε σύνολο 705 ευρωβουλευτών, ένα παράδειγμα απλά θα πω, μόνο ο Κώστας Παπαδάκης και ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος καταψήφισαν το θλιβερό ψήφισμα που χαρακτηρίζει ζωντανό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, τα επιχειρηματικά λόμπι. Σου λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία είναι τα ευρωπαϊκά λόμπι, τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Αυτή είναι η αστική δημοκρατία τους. Η δικτατορία των μονοπωλίων και της διαφθοράς. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Η λύση είναι μία. Ψήφο στο ΚΚΕ. Δυνατά και με πάθος. Και σε αυτές τις εκλογές. Ετοιμαζόμαστε για μια δυναμική αντιπίθεση και πρέπει να είμαστε όλοι δυνατοί και ενωμένοι. Το λέμε σε φίλους, ενημερώνουμε γνωστούς, παιδιά, συγγενείς, όλους αυτούς τους άπιστους που σου λένε ότι δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε, δεν θέλω. Όχι, πρέπει να τους πείσουμε ότι είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Να μην πάει ούτε μία ψήφος χαμένη. Να φροντίσουμε γι' αυτό, στόμα με στόμα, σπίτι με σπίτι, παντού να μεταφέρουμε το μήνυμα και τις θέσεις του κόμματός μας και να βεβαιώνουμε όπου μεταφέρουμε το μήνυμα μάχης του ΚΚΕ ότι ένα είναι το σίγουρο. Ψηφίζεις ΚΚΕ και αύριο ξέρεις τι θα σου βγει στην κάλπη. Θα σου βγει ΚΚΕ, δεν σου βγει κάτι άλλο. Μόνο και μόνο να πούμε από τις 21 ευρωβουλευτές, οι 9 έχουν αλλάξει στρατόπεδο, μεταγραφές που θα ζήλευαν και μεγάλες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Πάμε λοιπόν δυνατά σε αυτή τη μάχη, με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση, σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών και των λαών. Θα νικήσουμε. Γεια!